Σήμερα στο παρόν νομοσχέδιο συζητάμε διατάξεις για το σοφρονιστικό σύστημα, τα ασφαλιστικά ταμεία, την εκπαίδευση, την απονομή βαθμών και άλλα. Όσον αφορά το σοφρονιστικό σύστημα, καταρχάς να ξεκαθαρίσουμε ότι θεωρούμε εκτός από αυταρχική και αναποτελεσματική την κυβερνητική αντίληψη αντιμετώπισης του σοφρονιστικού, θεωρούμε ότι είναι φανερή εδώ η απόλυτη αδυναμία της κυβερνητικής πολιτικής να αντιμετωπίσει τις αιτίες που γεννούν και αναπαράγουν τις εγκληματικές συμπεριφορές. Η αδυναμία της να υλοποιήσει ουσιαστικά μέτρα πρόληψης και αντιμετώπισης του εγκλήματος, αλλά και μέτρα επανένταξης και σοφρονισμού. Εμείς εκφράζουμε την κάθετη αντίθεσή μας σε αυτή τη σοφρονιστική πολιτική. Αυτό το κάνουμε σε κάθε ευκαιρία, καταθέτοντας βέβαια ταυτόχρονα και προτάσεις. Η κυβέρνηση όχι μόνο δεν λύνει τα πραγματικά σοβαρά προβλήματα των κρατουμένων στα σοφρονιστικά συστήματα, παύλα ανθρωποαποθήκες, αλλά τα οξύνει ακόμα περισσότερο. Τονίζουμε όμως ότι όλες οι αστικές κυβερνήσεις, προκειμένου να διασφαλίσουν τη λειτουργικότητα του καταιγισμού των αντιλαϊκών νόμων που παίρνουν, χρειάζονται ένα επίσης αντιλαϊκό νομικό πλαίσιο. Αυτό νομοτελειακά στηρίζει τη βία της εφαρμοζόμενης αντιλαϊκής νομοθεσίας. Επιπλέον, το ισχύον νομικό πλαίσιο εξασφαλίζει την κοινωνική ανισότητα και τη στιγμή εκμετάλλευση της εργατικής τάξης. Αυτό το ρόλο παίζει η κρατική τρομοκρατία, οι επιθέσεις των κατασταλτικών μηχανισμών ενάντια στο λαϊκό και εργατικό κίνημα, το καλλιεργούμενο αίσθημα του φόβου, η απειλή και η καταπίεση της ανεργίας, η εργοδοτική τρομοκρατία, η ανασφάλεια του χαμηλού μεροκάματου και του καθυλωμένου μισθού και πολλά άλλα. Είτε αρέσει σε κάποιους είτε όχι, αυτό είναι το πλάνο που χρησιμοποιεί η κυβέρνηση της Νέας Δημοκρατίας για να πετύχει το φόβο και την υποταγή των εργαζομένων. Όμως, αυτές είναι και συνθήκες που οδηγούν τους ανθρώπους στην παραβίαση των κοινωνικών κανόνων που γεννούν αλλά και αναπαράγουν την εγκληματικότητα. Να λοιπόν γιατί για την κυβέρνηση είναι αναγκαία συνθήκη υλοποίησης της πολιτικής της στο σοφρονιστικό σύστημα η υπαγωγή του σε κατασταλτικές υπηρεσίες. Κανένα ευκαιριακό μέτρο δεν θα λύσει τα προβλήματα στις φυλακές αν πριν απ' όλα δεν αντιμετωπιστούν οι κοινωνικές αιτίες που γεννούν την εγκληματικότητα. Να γιατί πρέπει να ληφθούν μέτρα. Μέτρα όμως για να λειτουργήσει το σοφρονιστικό σύστημα πραγματικά ως διαπαιδαγωγικό πλαίσιο, για να μπορέσουν αυτοί οι άνθρωποι που είναι κλεισμένοι στις φυλακές να επανανταχθούν στην κοινωνία ομαλά. Τώρα για τις διατάξεις για το ασφαλιστικό ταμείο. Αυτές είναι κατ' ουσία επανάληψη των αρχικών διατάξεων του νόμου 3655 του 2008, από τις οποίες αφαιρείται ό,τι αφορά τον κλάδο της επικουρικής ασφάλισης. Εδώ να τονίσουμε ότι το ΤΕΑΠΑΣΑ κάποτε ήταν ένα εύρωστο ταμείο. Όμως η εφαρμογή των αντιλαϊκών και αντιασφαλιστικών πολιτικών των κυβερνήσεων επέφεραν τεράστιες απώλειες στις οικονομίες των ασφαλισμένων. Αυτές ήταν απώλειες κατόπιν κυβερνητικών εντολών προς τις διοικήσεις τους στην περίοδο της κατάρρευσης του χρηματιστηρίου, τη ληστική επιδρομή του κράτους με το PSI και άλλα. Υπάρχουν ευθύνες για αυτή τη διαφαίρεση των οικονομιών των ασφαλισμένων. Κανείς όμως υπεύθυνος δεν έχει λογοδοτήσει. Καμιά κυβέρνηση, παρά τα κροκοδίλια δάκρυα που χύνουν, δεν έχει αναλάβει να αποκαταστήσει τα αποδεματικά του ταμείου, κάτι που ήταν υποχρέωσή τους. Μπορεί οι προτινόμενες διατάξεις για την ανασύσταση του ταμείου με τους κλάδους πρόνοιας και υγείας να φαίνονται τυπικές, όμως η αντασφαλιστική πολιτική της κυβέρνησης είναι εδώ, είναι παρούσα. Τίποτε δεν πρέπει να καθησυχάζει τους αστυνομικούς, τους πυροσβέστες, τους πολιτικούς υπαλλήλους για την κατεύθυνση των επόμενων σχεδιασμών της. Το προσωπικό των σωμάτων ασφαλείας δεν πρέπει να ξεχνά ότι και τα κεφάλαια και τα αποθεματικά από τα έβλα και μισό λεπτό. Οι συνάδελφοι που είναι εκεί, είναι για να έρθουν να μιλήσουν σε λίγο, είναι, έχουν σειρά, παρακαλώ να κλείσουν τα μικρόφωνα τους και να μην είναι συνδεδεμένοι μέχρι να τους δώσουμε το λόγο, διότι ο μιλητής δεν φαίνεται στην οθόνη. Κύριε Παπαναστάση, συνεχίστε. Έλεγα, κύριε Πρόεδρε, ότι το προσωπικό των σωμάτων ασφαλείας δεν πρέπει να ξεχνά
ότι και τα κεφάλαια και τα αποθεματικά από τα εύρω στα επικουρικά του ταμεία έχουν ρηχτεί στο παρελθόν στη χωάνη του ΕΤΕΑΠ. Για όλα αυτά, οι ευθύνες της κυβέρνησης αλλά και του ΣΥΡΙΖΑ είναι τεράστιες. Οι επικουρικές συντάξεις έχουν γίνει φιλοδορήματα. Η κυβέρνηση της Νέας Δημοκρατίας περπατάει στο στρωμένο χαλί που βρήκε από τον ΣΥΡΙΖΑ. Και φυσικά κάνει αυτό που ξέρει πολύ καλά. Σχεδιάζει να κάνει αυτό που ξέρει πολύ καλά. Να ιδιωτικοποιήσει τις επικουρικές συντάξεις με καταστροφικές για τους ασφαλισμένους συνέπειες. Τώρα, για τη διάταξη ανωτατοποίησης της σχολής αστιφυλάκων. Μπαίνει ένα θέμα εδώ πέρα για το χρόνο φοίτησης. Προβλέπεται τα 5 εξάμηνα να γίνουν 3 χρόνια για να χαρακτηριστεί η σχολή αυτή ανώτατη. Είναι, αν θέλετε, αυτό και ένα αίτημα των ομοσπονδιών των αστυνομικών. Το θέμα με βέβαια είναι ότι ούτε τα 5 εξάμηνα λειτουργήσαν. Τον περισσότερο χρόνο οι σπουδαστές, αντί να εκπαιδεύονται όπως τέλος πάντων εκπαιδεύονται, κάλυπταν υπηρεσιακές ανάγκες. Άρα, το ζήτημα της αστυνομικής εκπαίδευσης δεν βρίσκεται μόνο στα χρόνια σπουδών. Κυρίως έγινε στο περιεχόμενο που η κυβέρνηση δίνει στην έννοια κατεύθυνση σπουδών. Και δυστυχώς, αυτή είναι η κατεύθυνση της καταστολής. Οι σπουδαστές μέσα από την εκπαίδευση στις αστυνομικές σχολές εθίζονται στον αυταρχισμό και στο δόγμα νόμος και τάξης. Αυτή είναι η κυβερνητική αντίληψη για το κράτος και την κοινωνία. Και την περνάει περίτεχνα ή έστω το πολεμάει να την περάσει. Τα αποτελέσματα όμως τα βιώνει ο λαός. Μιλάει η κυβέρνηση παραπλανητικά για μεμονωμένα περιστατικά. Κύριε Υπουργέ, δεν είναι μεμονωμένα τα περιστατικά, μεμονωμένα περιστατικά οι εργαζόμενοι και οι νεολαίοι, οι μετανάστες και οι πρόσφυγες και η βία που ασκείται εις βάρος τους. Ζήσαμε το κρεσέντο του αυταρχισμού, της αστυνομικής βίας και της βάρβαρης καταστολής στο Πολυτεχνείο. Το βίωσαν στο πετσί τους όσοι τίμησαν αυτή την επέτειο. Ήταν ένας άριστος συνδυασμός της κατάλληλης εκπαίδευσης, το κατάλληλης εντός εισαγωγικών, εδραζόμενης στην κυβερνητική αντίληψη για τον νόμος και τάξης. Υπήρξε εφαρμογή μιας αδικαιολόγητης και σκιάς καταστολής. Υπάρχουν όμως και τα αισιόδοξα μηνύματα. Το Φλεβάρι που μας πέρασε, όταν η κυβέρνηση έστελνε δημιουργίες αστυνομικών στα νησιά, υπήρξαν φωνές αστυνομικών που καταδίκαζαν τη μετατροπή ενός κοινωνικού και ανθρωπιστικού προβλήματος όπως είναι το προσφυγικό μεταναστευτικό σε αστυνομικό πρόβλημα. Οι ίδιοι τότε αναρωτιόντουσαν. Τελικά τι είμαστε, Έλληνες αστυνομικοί ή στρατός κατοχής? Καλούσαν τότε τους συναδέλφους τους να βγάλουν συμπεράσματα για το πώς τους θέλει η κυβέρνηση. Καταδίκαζαν την άγρια καταστολή και το ξύλο ενάντια στους διαδηλωτές νησιώτες που υπερασπίζονταν την τιμή και την ανθρωπιά τους απέναντι στην άδικη πολιτική της κυβέρνησης. Πάγια θέση του Κομμουνιστικού Κόμματος Ελλάδας είναι ότι η αστυνομία πρέπει να ασχολείται μόνο με την αντιμετώπιση του εγκλήματος και όχι την καταστολή του λαού. Σε καμιά περίπτωση δεν ταυτίζει την πλειονότητα των αστυνομικών με το κατασταλτικό μηχανισμό που υπηρετούν. Το Κομμουνιστικό Κόμμα Ελλάδας καλεί τους αστυνομικούς να οργανώσουν τη δική τους αντίσταση και τα δίκαια αιτήματά τους μέσα από τις συνδικαλιστικές τους ενώσεις. Να συμπορευτούν με το λαό, να εναντιωθούν σε κάθε προσπάθεια καταστολής και συκοφάντησής τους. Ποτέ και τώρα στο μέλλον δεν πρέπει οι αστυνομικοί να στραφούν ενάντια στο λαό. Σας ευχαριστώ, κύριε Πρόεδρε.